Το GR Discovery παραμένει στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη και όσων αγωνίζονται για δίκαιους σκοπούς. Κατόπιν ευλογία του Γερόντα Μεθοδίου από την γνήσια Ιερά Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, προχωράμε σε μια δράση που στόχο έχει να βοηθήσει τους υπερασπιστές της πίστης και να ενισχύσει τη μονή ενάντια στους γιωγμούς που υφίσταται. Η δράση αυτή ουσιαστικά αφορά τη συγκέντρωση χαρτικών, ειδών, πηγή χαρτί, κουζίνες, χαρτιγιές κτλ. Και πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της μονής εκτός χρημάτων. Κατανοούμε ότι η καιρία που διανύουμε είναι δύσκολη για όλους. Ωστόσο, ακόμα και παραμικρή βοήθεια είναι χρήσιμη και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να συνδράμετε στη μονή με την προσφορά έστω και λίγου πετρελαίου. Η συγκέντρωση των πρώτων υλών πραγματοποιείται στα γραφεία του GR Discovery, στη Λεωφόρου Καλλιθέας 84, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης, ταχυδρομικό κώδικα 56123. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί την ημέρα της ετήσιας εκδήλωσης του GRD, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, στο Ρουφ Καψής Χοτέλ Θεσσαλονίκη. Την ημέρα αυτή, όλες οι προμήθειες που έχουν συγκεντρωθεί θα παραδοθούν στον εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, ο οποίος θα παρευρίσκεται στην εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για τη στήριξη. Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 8 στο τηλέφωνο 2310 25 18 20 Παύλα 30. Είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη, ακούτε την εκπομπή με άποψη. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Θανάση Κολυβά, πρόεδρο του κινήματος Τόλμα. Καλησπέρα κύριε Κολυβά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και με τη σειρά μου και εγώ να απευθύνω ένα κάλεσμα να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια. Είχα τη χαρά και την τιμή να πραγματοποιήσω 2 συνεντεύξεις με τον Γέροντα Μεθόδιο. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος πάνω απ' όλα, ένας αγωνιστής της πίστεως, σε ένα δίκαιο αγώνα, γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται εκεί είναι μια αδικία εις βάρος ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην Ιερά Μονή Σφιγμένου δεκαετίες και σήμερα αποφάσισαν κάποιοι με πάντα κριτήριο το χρήμα να τους πετάξουν έξω, συγγνώμη αν γίνομαι σκληρός, για να κερδίσουν, mm-hmm. να τους αφήσουν τους ανθρώπους στο δρόμο, γέροντες χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς βασικά είδη ανάγκης, εδώ και πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν ένα σταυρό και πρέπει να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε όλοι. Πραγματικά αξίζει. Να πάμε και στο πρώτο ερώτημα, κύριε Κολυβά. Τι απαντάτε σε αυτούς που θεωρούν ως αμάρτημα το γεγονός ότι ήσασταν παλαιότερα με τον κύριο Καρατζαφέρη? Ναι, με τον κύριο Καρατζαφέρη. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές ότι την περίοδο που ήμουν εγώ με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη δεν υπήρχε κάποια άλλη πατριωτική φωνή. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πατριωτικό κίνημα. Φυσικά και θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Δεν είμαι περήφανος για αυτή την επιλογή μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Θεωρώ ότι ήταν ένα λάθος για εμένα. Δεν έχει σημασία ούτε το νεαρό της ηλικίας, ούτε το ότι δεν υπήρχε άλλη πατριωτική φωνή. Έπρεπε να ψάξω καλύτερα και να δω τι πρεσβεύουν οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί. Βέβαια, θέλω να πω ότι την περίοδο εκείνη, στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό υπήρχαν αξιόλογα στελέχη, έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι κυνηγήθηκαν, πολεμήθηκαν και στη συνέχεια βέβαια έφυγαν και αυτοί και πήγαν σε διάφορα άλλα πολιτικά κινήματα ή δεν πήγαν πουθενά. Όπως έκανα και εγώ. Μετά από τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη δεν συμμετείχα σε καμία πολιτική οργάνωση, κίνημα ή οτιδήποτε. Τώρα λέτε ότι δεν έχετε συμμετέχει. Έχετε σκοπό να συνεργαστείτε όμως με κάποιο από αυτά τα πατριωτικά κινήματα που έχουν ξεφυτρώσει τώρα τελευταία? Όχι, με αυτά που έχουν ξεφυτρώσει τώρα τελευταία δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Γιατί αυτό? Με τα πατριωτικά κινήματα που είναι εδώ και αρκετά χρόνια, με πατριωτικά κινήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρες θέσεις από την αρχή, με ανθρώπους που είναι ενάντια στην νέα τάξη πραγμάτων, ενάντια στα μνημόνια, κατά της Ναζιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και όλων αυτών των τύπων μας κλέβουν τις ζωές μας, φυσικά και μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα συνεργαστούμε. Εγώ καλώ όλους τους πολίτες να μην επιλέξουν απλά τι θα στηρίξουν. Να ψάξουν πάρα πολύ καλά τι λέει ο καθένας.
Γιατί ξέρετε, τα ημίμετρα καμία φορά κάνουν μεγαλύτερο κακό. Να μου λέει κάποιος ότι είναι πατριώτης, αλλά στηρίζει τη ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά αποφασίζει 100% για το τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ οξύμορο. Δηλαδή, μου λες ότι είσαι πατριώτης και θες να αποφασίσεις εσύ για τον εαυτό σου, αλλά αποδέχεσαι να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για σένα. Πώς θα γίνει αυτό? Άρα λοιπόν με αυτούς δεν έχουμε καμία συζήτηση. Όπως επίσης δεν μπορούμε να έχουμε καμία συζήτηση με όλους αυτούς τους γιατρούς, δικηγόρους κτλ., που επί δύο χρόνια εκμεταλλεύτηκαν τη φερόμενη πανδημία, βγήκαν, μίλησαν, είπαν διάφορα και στη συνέχεια έκαναν πολιτικά κινήματα. Το θεωρώ ανέντιμο, θεωρώ ότι κορόιδεψαν τους πολίτες και θεωρώ ότι τόσο καιρό λειτουργούσαν ουσιαστικά για να δημιουργήσουν κομματική πελατεία. Σέβομαι τους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή που είπαν ότι εμείς είμαστε πολιτικό κίνημα, έχουμε πολιτικές θέσεις ξεκάθαρες, διαφωνώ, συμφωνώ μαζί τους, εκτιμώ τη στάση τους όμως. Με αυτούς, ναι, εκεί μπορώ να ακούσω την άποψή τους, τη θέση τους, και να σας πω την αλήθεια, για εμένα το ιδανικό θα ήταν ένα νέο κοινοβούλιο στο οποίο θα παρτίζονταν από πατριωτικά κινήματα. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε αγώνα όλοι μαζί, να μείνουν εκτός κοινοβουλίου και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως και Μέρα 25 και ΚΚΕ και το ελληνικό κοινοβούλιο πλέον να έχει πατριωτικά κινήματα. Και εκεί μέσα μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτά που συμφωνούμε και να συγκρουστούμε σε αυτά που διαφωνούμε. Αλλά προσέξτε, το κίνημα Τόλμα είναι υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Και λέμε ότι στα βασικά ζητήματα θα πρέπει να τεθεί ερώτημα στη βάση, στους Έλληνες πολίτες. Θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να αποφασίζουν για όλα τα θέματα και όχι κάποιος ο οποίος έτυχε να έχει σφινώσει σε μία καρέκλα. Δημοψήφισμα δηλαδή. Δεν πρέπει να παίζει ρόλο ποιος είναι το πρόσωπο που ηγείται μίας προσπάθειας. Θα πρέπει οι Έλληνες να μην μας ενδιαφέρει ποιος είναι πρωθυπουργός. Απλά αυτός να είναι εκτελεστικό όργανο. Αυτή είναι η ιδανική κοινωνία για εμάς. Αν κάποιος συμφωνεί με αυτά, ναι, φυσικά να συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάποιον να συμφωνεί. Όλοι καρέκλες θέλουν. Πώς είδατε την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Μπαϊντενάκη? Επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός μας, έκανε λόγο για την απόφαση. Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν είναι πρωθυπουργός μας. Είναι πρωθυπουργός των πολυεθνικών, είναι πρωθυπουργός του Μαρινάκη, είναι πολυεθνικός των υποταγμένων ανθρώπων, είναι πρωθυπουργός των ανθρώπων που δεν σκέφτονται. Εγώ τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον αναγνωρίζω ως πρωθυπουργό. Είναι ένας απατεώνας, ένας άνθρωπος που δηλώνει ψευδές πόθεν έσχες, ένας άνθρωπος που έχει υποταχθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βολέψει την οικογένειά του και τα συμφέροντα που το στηρίζουν. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν τον αναγνωρίζω ως πρωθυπουργό της Ελλάδος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και θα έπρεπε οι αρχές ήδη να έχουν κινηθεί εναντίον του, που δυστυχώς δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όταν ένας πρωθυπουργός δηλώνει ψευδές πόθεν έσχες, διορίζει τα παιδιά του, έχει business η γυναίκα του και όλο του το σόι σε κάθε μορφή της οικονομικής ζωής της πατρίδας μας και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος είναι dealer φαρμακευτικών εταιριών και dealer συμφερόντων. Εγώ δεν τον αναγνωρίζω. Άρα η επίσκεψή του στην Αμερική ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη υποταγής στο ΝΑΤΟ και στους υπεραλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Αμερικανούς βεβαίως, και το μόνο που έχει να προσφέρει στην Ελλάδα είναι κακές υπηρεσίες. Πήγε εκεί και στη συνέντευξη που του έκαναν χθες, το μόνο που έλεγε ήταν γιατί ήρθε και πώς θα εξυπηρετήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στα εθνικά συμφέροντα. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στην Ελλάδα. Για τον ΝΑΤΟ μας μιλάει, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σχέση έχει αυτός με την Ελλάδα? Ναι, αλλά λένε ότι έδειξε τη γαλάζια πατρίδα στον Biden. Γιατί δεν την ήξερε ο Biden? Δεν είναι οι Αμερικανοί που στηρίζουν τους Τούρκους τόσα χρόνια? Δεν στήριξαν οι Αμερικανοί τους Τούρκους στην εισβολή της Κύπρου? Οι Αμερικανοί δεν ήταν αυτοί που χαϊδεύουν τους Τούρκους τόσα χρόνια που παραβιάζουν το Αιγαίο, τον αέριο χώρο μας? Μα θα καταστήσουν, λέει, οι Αμερικανοί. Ο πατέρας Μητσοτάκης δεν ήταν αυτός που υπέγραψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν σήμερα αξιώσεις οι Τούρκοι? Η αλλαγή που έγινε στα χωρικά μας ύδατα σε σύγκριση με τον αέριο μας χώρο δεν ήταν με υπογραφή Μητσοτάκη? Ξεχνάμε. Καλά, βέβαια αυτά γίνανε πριν πολλά χρόνια και κάποιοι που είναι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν. Εμείς όμως ως δημοσιογράφοι που κάναμε πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Ξέρω ότι η οικογένεια Μητσοτάκη μια ζωή έκανε διακοπές με την οικογένεια Μπους. Αμερικανάκι μέχρι τέλους ο κύριος Μητσοτάκης. Καλύπτει
πολυεθνικές συμφέροντα και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Αμερικανών, όχι των Ελλήνων. Σε αυτούς που λένε ότι θα εγκατασταθεί ο Αμερικανός στον Εύρο, θα θωρακίσει τα σύνορα, θα περιορίσει τους μετανάστες και επίσης ότι δόρισε 170 μικρά τάγκς στην Ελλάδα για την καλύτερη φρούρηση των συνόρων. Μάλιστα. Οι Αμερικανοί, ό,τι σαπάκια είχαν, τα στέλναν στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Την ίδια ώρα, εμείς αναβαθμίζαμε τα ξαθραβαλωμένα οπλικά συστήματα που μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί σε πολλαπλάσια τιμή από το να αγοράσουμε καινούρια. Να θυμίσουμε λοιπόν για τις συμφωνίες για την αναβάθμιση F-16. Να θυμίσουμε τις συμφωνίες για τα πυραυλικά συστήματα και πόσο στοίχησαν. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι υπουργός Εθνικής Αμήνης Ελλάδας με τις ευλογίες των Αμερικανών. Ο καβαλιώτης κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τι να μας πούν. Για ποια μετανάστευση μιλάμε. Μιλάμε για μια λάθρο μετανάστευση, μια μαζική εισβολή που δέχεται η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, με τις ΜΚΟ να κάνουν πάρτι και μάλιστα στις ΜΚΟ συμμετέχει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ναι, το γνωρίζω. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά αυτό που κάνει, πάει να κάνει συμφωνίες για περαιτέρω συνέχιση της κατάστασης που υπάρχει σήμερα. Αν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να σφραγίσει τα σύνορα, δεν θα παρακαλούσε τους Αμερικανούς. Θα τα σφράγιζε. Δεν το θέλει. Στο πλευρό της Σουηδίας και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Όλοι οι πρώην Ναζί έχουν συνασπιστεί εκ νέου σε ένα συνασπισμό ναζιστικό όπως είναι το ΝΑΤΟ. Πώς θα επηρεάσει αυτό τη δική μας χώρα? Ορίστε. Πώς θα επηρεάσει αυτό τη δική μας χώρα, αυτές τις συμμαχίες? Ανάλογα. Πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η δουλειά δεν έχει κανένα, η Ελλάδα δεν έχει καμία δουλειά να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ΝΑΤΟΙΚΟΝ. Δεν ήταν ποτέ υπέρ μας και δεν θα είναι ποτέ υπέρ μας. Για ποιο λόγο εμείς να συγκρουστούμε με τη Ρωσία, που στην προκειμένη περίπτωση έχει 100% δίκιο, γιατί είχαν υποσχεθεί οι ΝΑΤΟΙΚΙ, βέβαια με αρχηγό τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως δεν θα επεκταθούν. Και για ακόμα μια φορά, βέβαια, γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν μέσα, αθετούν το λόγο τους και αυτή τη στιγμή εκβιάζουν τη Ρωσία. Η Ρωσία τι περιμέναμε ότι θα κάνει? Η Ρωσία έχει 1000% δίκιο στην προκειμένη περίπτωση. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας ο κύριος Τζανακόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητήσαμε τίποτα, δεν πήραμε τίποτα. Το ΚΚΕ πάλι είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης παίζει το ρόλο του καλού παιδιού στο ΝΑΤΟ. Και ότι το θύμα τελικά είναι ο λαός. Ο κύριος Τζανακόπουλος και γενικά η αριστερά είναι μια επιχείρηση η οποία έχει κλείσει το εργοστάσιο και μας έχει μείνει αντιπροσωπεία εδώ. Αυτοί οι κύριοι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Και αυτοί, δουλάκια των Αμερικανών είναι, τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα είναι δύο φορές χειρότεροι αυτοί, γιατί πλέον ξεκάθαρα μας λένε ότι οι νέοι υπήκοοι τους, οι νέοι ψηφοφόροι τους είναι Πακιστανοί, Αφγανοί και οποιαδήποτε φυλή έχει έρθει εδώ στην Ελλάδα. Τι να μας πει ο κύριος Τζανακόπουλος? Τι να μας πει ο κύριος Τζανακόπουλος? Τι μας προτείνει δηλαδή ο κύριος Τζανακόπουλος? Θα θυμίσω λοιπόν πως οι θέσεις τους είναι ανοίγουμε τα σύνορα και να μπουκάρουν όλοι μέσα. Άρα λοιπόν αυτός δεν μπορεί να μιλάει για εθνικά συμφέροντα και για σύνορα. Αν ο κύριος Τζανακόπουλος και η παρέα του μπορούσαν να εφαρμόσουν 100% τα όνειρά τους, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα ήταν ένα ψέφραγο αμπέλι που είναι εν μέρη. Και οι Τούρκοι θα κάνουν πάρτι. Δηλαδή, μου λέει κάποιος ότι νοιάζεται για τα σύνορά μας και θέλουμε να μην τα παραβιάσουν οι Τούρκοι, αλλά την ίδια ώρα ανοίγει τα σύνορα για να μπουκάρουν οι Πακιστανοί, που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της Τουρκίας. Βέβαια, ξέχασα ότι αυτοί είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και δίνουν και το 2 ευρώ, μονό ευρώ, δεν ξέρω πόσο δίνουν, για να πάνε να ψηφίσουν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι αυτοί είναι από την ίδια πλευρά. Και τώρα που πάτε Τουρκία, πώς σχολιάσατε το γεγονός ότι ο Ερντογάν αρνείται να ενταχθεί η Σουηδία, η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ? Ο Ερντογάν είναι παμπώνυρος και βλέπει ότι αν προχωρήσουν τα πράγματα πιθανόν να τεθεί και θέμα εισόδου της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Ναι. Ο Ερντογάν θέλει να είναι καλός και με τη Ρωσία, καλός και με την Αμερική. Παίζει διπλό παιχνίδι. Έτσι ακριβώς έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Ρωσία. Πώς γνωρίζουν πως η Τουρκία λίγες ημέρες πριν τη λήξη του πολέμου, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε συμφωνήσει με τον Τζόρτσιλ να μπει η Τουρκία στον πόλεμο με την πλευρά των συμμάχων
με αντάλλαγμα τα δωδεκάνησα. Πόσοι το γνωρίζουν αυτό? Και μάλιστα ένας Αμερικανός πρέσβης ελληνικής καταγωγής ήταν αυτός που ουσιαστικά απεκάλυψε αυτή τη συμφωνία στους Αμερικανούς, αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση που ήταν στο Κάιρο τότε, σταμάτησε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, την επόμενη μέρα αυτός ο άνθρωπος είχε αυτοκινητιστικό. Mm. Την επόμενη μέρα πέθανε. Mm-hmm. Τον πάτησε αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, πόσοι γνωρίζουν το παιχνίδι αυτό της Τουρκίας? Η Τουρκία αυτό το παιχνίδι παίζει. Η Τουρκία βγαίνει πάντα κερδισμένη. Παίζει το παιχνίδι της ουδετερότητας, παίζει το παιχνίδι του νταΐ της περιοχής. Ξέρετε, η Τουρκία θυμίζει τους νταΐδες στο σχολείο. Αυτούς που πείραζαν τους αδύναμους και όταν έτρωγαν την πρώτη σφαλιάρα, έτρεχαν στον διευθυντή για να κλάψουν. Αυτό είναι η Τουρκία. Μέχρι να φάει την πρώτη σφαλιάρα. Η Ελλάδα, από την άλλη, είναι ο, συγγνώμη για την έκφραση, ο Μπουνταλάς του σχολείου, που είναι καρπαζούς πράκτορας. Ο Μητσοτάκης, λοιπόν, στο θέμα της Ουκρανίας, αποδείχθηκε ακόμα μία φορά όργανο και φερέφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΝΑΤΟ και των Αμερικανών κατ' επέκταση. Μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, και όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, αυτός που θα είναι χαμένος θα είναι πάλι η Ελλάδα. Τώρα να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Ετοιμάζονται να παραχωρήσουν, λέει, στον ΠΟΕ τη δυνατότητα να αποφασίζει για εγκλεισμούς, εμβόλια και υγειονομικά διαβατήρια σε όλες τις χώρες χωρίς την έγκριση της κάθε κυβέρνησης. Έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει αυτό? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε ένα έθνος κράτος. Στο έθνος κράτος των Ελλήνων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να είναι σε μία γωνιά και να κλαίνε. Καμία μα καμία σχέση με όλους αυτούς τους οργανισμούς. Ο ΠΟΗ είναι ένας οργανισμός ο οποίος κατά 80% χρηματοδοτείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε την ελευθερία μας, πρέπει να πάψουμε να αναγνωρίζουμε αυτούς τους οργανισμούς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το σκάνδαλο με την πανδημία της γρίπης των κύρων και του ΠΟΗ, που αποδεδειγμένα ο διευθυντής του ΠΟΗ, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο αντιπρόεδρος του ΠΟΕ ήταν, απεδείχθη ότι χρηματιζόταν από τις φαρμακευτικές εταιρείες για να μεγαλοποιεί κάποια πράγματα για να πουλάνε εμβόλια και φάρμακα. Αυτά είναι γνωστά. Υπάρχουν καταδίκες. Για ποιο ΠΟΗ, μου λέει κάποιος. Το πώς χειρίζεται τώρα η κυβέρνηση την πανδημία με βάση τα τελευταία μέτρα που έχει πάρει. Τη φερόμενη πανδημία. Φερόμενη πανδημία. Ναι, να μιλάμε και σωστά. Πώς το κρίνετε εσείς, πώς το βλέπετε? Η κυβέρνηση έχει βρει ως πρόσχημα τη φερόμενη πανδημία για να παίξει μπάλα. Θα με συγχωρέσετε που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά βάζουμε τους κουμπάρους μας να φτιάχνουν μάσκες, απολύουμε ανθρώπους στον χώρο της υγείας και έρχεται και η κόρη Μητσοτάκη μέσω των Αμερικανών, των Αμερικανικών πολυεθνικών, για να αγοράζουν δομές στον χώρο της υγείας. Θα ξεμπαζώσουμε εντός εισαγωγικών, και να μου επιτρέψετε την έκφραση, από εργαζομένους το Εθνικό Σύστημα Υγείας περαιτέρω, και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουν θα δώσουν στις δομές υγείας σε ιδιώτες. Αυτό ήταν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το σχέδιο των δανειστών. Ουσιαστικά η πανδημία χρησιμοποιείται για να πετύχουν κάποια πράγματα που θέλουν αυτοί, όπως το κλείσιμο των τραπεζικών καταστημάτων. Θέλουν να πάμε στην αχρήματη κοινωνία, θέλουν να πάμε στον απόλυτο έλεγχο και να αλλάξουν χέρια τα πάντα, να πάνε όλα σε ιδιώτες. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνει ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, από την άλλη, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χιλιάδες θάνατοι οφείλονται στην ανεπάρκεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όσοι είμαστε δημοσιογράφοι, πως εδώ και δεκαετίες υπήρχαν παράπονα και μάλιστα και επιστολές από την ΠΟΕΔΗ που έλεγαν ότι πεθαίνουν άνθρωποι στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν μεθ, και οι μεθ που υπάρχουν είναι ακατάλληλες, αλλά και δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές. Γι' αυτό πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο από τα λεγόμενα μικρόβια των εντατικών. Ναι, μικρόβια, ναι. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πανδημία δεν είναι τίποτα άλλο, απλά ένα εργαλείο στα χέρια των παγκοσμιοποιητών, των οταξιτών, για να επιβάλλουν τα αρρωστημένα σχέδιά τους. Θεωρείτε ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές? Σύντομα θα έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν θα καταλάβουν οι Έλληνες, αν θα καταλάβουν οι πολίτες, πως πλέον είναι ή αυτοί ή εμείς. Ή είσαι με τους παγκοσμιοποιητές, ή είσαι με τους νεοταξίτες, ή είσαι με τους ελεύθερους Έλληνες, ή είσαι με την Ελλάδα, ή είσαι με την πατρίδα, ή αγωνίζεσαι για το μέλλον των παιδιών σου. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ένα μήνυμα. Δεν υπάρχουν πλέον ημίμετρα. Mm-hmm.
Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε. Το μήνυμα που έχω να δώσω σε όλους είναι πως ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι πράγματα που τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Και η ακρίβεια είναι τεχνητή. Και κάθε κρίση και η υγειονομική κρίση, όλα είναι κατασκευάσματα των νεοταξιτών. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες είναι να αντισταθούν με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και να επιλέξουν στις επόμενες εκλογές που έρχονται, χωρίς να σταματήσουν όμως ούτε μία στιγμή την αντίσταση, δεν πρέπει να περιμένουν τις εκλογές, πρέπει να αντιστεκόμαστε καθημερινά, να επιλέξουν πατριωτικά εξοκοινοβουλευτικά κινήματα. Αν θέλουν να στηρίξουν το τόλμα, είμαστε εδώ, οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Αν δεν τους κάνουμε εμείς, τους εκλυπαρώ να επιλέξουν οποιοδήποτε πατριωτικό κίνημα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των μνημονίων και είναι υπέρ του έθνους κράτους των Ελλήνων, και ας κάνουν αυτή την επιλογή, και σίγουρα είναι η καλύτερη προσφορά που μπορούν να κάνουν στην πατρίδα. Οποιοδήποτε κίνημα. Ξέρετε, εγώ την επόμενη μέρα των εκλογών θα χαρώ περισσότερο από την είσοδο του τόλμα στη Βουλή, αν το ελληνικό κοινοβούλιο έχει 50% πατριωτικά κινήματα. Θα είναι η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου. Και ας είμαστε εμείς εκτός. Γιατί ουσιαστικά έτσι ξεκινά η αλλαγή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κολυβά. Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Rediscovery, είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη. Ακούτε την εκπομπή με άποψη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Βάκης Τσιομπανίδης, πρόεδρος του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα, κύριε Τσιομπανίδη. Καλησπέρα, κύριε Μπαϊρακτάρη. Λοιπόν, τις εντυπώσεις σας θα θέλαμε από την πρόσφατη επίσκεψή σας στη Ρωσία. Καταρχάς, θέλω να τονίσω ότι ήταν μια τεράστια τιμή. Όχι μόνο για μένα, όχι μόνο για το ΑΚΕΛ, αλλά και για τον μεγάλο συνασπισμό κομμάτων στον οποίο έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής. Είχαμε την τιμή να είμαστε προσκεκλημένοι από τη ρωσική κυβέρνηση και το τιμητικό ήταν ότι ήμουν ο μοναδικός δυτικός που προσκλήθηκε. Δεν υπήρχε κανένας άλλος, όχι από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα της Δύσης. Αντιμετωπιστήκαμε στη Ρωσία ως εκπρόσωποι κράτους και όχι κόμματος. Στην κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο της μητέρας πατρίδας κατέθεσα λουλούδια ακριβώς μετά την Τουρκία και μετά από μένα ήταν το Πακιστάν. Φυσικά και το χειροκράτημα που αποσπάσαμε από τους Ρώσους πολίτες ήταν το μεγαλύτερο όλων των αποστολών. Πολύ όμορφο γιατί αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν πρεσβείες, ήταν προξένεια και εγώ πήγα ως εκπρόσωπος κόμματος, ανακοινώθηκε στα μεγάφωνα ότι την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Αγροτικού Κοινοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, Ευάγγελος Τσιομπανίδης, και φυσικά το χειροκρότημα που αποσπάσαμε ήταν το μεγαλύτερο όλων των υπόλοιπων αποστολών. Με ποιους πήγατε, μόνος σας είχατε και σε συνόδευε και κάποιος άλλος? Από εδώ πήγα μόνος μου, με περίμενε άνθρωπος της κυβέρνησης με το που έφτασα στη Μόσχα, και από εκεί συνεχίσαμε για την Αγία Πετρούπολη. Πώς είναι λοιπόν τα πράγματα εκεί στη Ρωσία? Όντως έχουν κάνει αυτές τις κυρώσεις που λένε, τις έχουν επιβάλει? Υπάρχουν ακόμα τα goodies, υπάρχουν τα δυτικά τα προϊόντα? Τι γίνεται εκεί πέρα? Δεν αντιλήφθηκα καμία απολύτως κυρώση. Τα McDonald's, τα οποία μας έχουν υπήρξει τα σηκώτια εδώ και τόσο καιρό, ότι φύγαν τα McDonald's και κλαίνε οι Ρώσοι με μαύρο δάκρυ. Ναι. Τα McDonald's υπάρχουν παντού. Από τη στιγμή που πατάς το πόδι σου στη Ρωσία, ακόμα και μέσα στο αεροδρόμιο, έχει πάμπολα McDonald's. Από εκεί και πέρα συνάντησα όλες τις δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιπροσωπείες δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών, όλες οι μάρκες και ειδικά αυτές οι πολυτελείς μάρκες υπήρχαν παντού. Εγώ κάπνιζα δυτικά τσιγάρα, τα οποία τα βρίσκα παντού χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Coca-Cola και λοιπά προϊόντα υπήρχαν παντού. Δεν είδα πουθενά καμία επίπτωση από τις κυρώσεις. Και μάλιστα με τους αξιωματούχους που συναντήθηκα γελούσαν όταν συζητούσαμε για τις περιβόητες κυρώσεις. Και φυσικά να τονίσω ότι το 2014 όταν τους είχαμε ξαναεπιβάλει πάλι κυρώσεις και είχαμε το αντίστοιχο εμπάργκο απέναντι στα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος, τι έκαναν οι Ρώσοι? Είχαν ένα τεράστιο έλλειμμα σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Τους βάλαμε και αποκτήσαν αυτάρκεια πάνω από 120%. Ναι. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχουν αυτάρκεια και καλύπτουν τη δική τους αγορά, εξάγουν κιόλας. Στην ουσία, όλη αυτή η ιστορία με τις κυρώσεις καλό τους κάνει, παρά τους βλάπτει. Εμείς ήμασταν αυτοί που πυροβολήσαμε τα πόδια μας και στράφηκαν boomerang όλες αυτές οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Στην ουσία, λειτουργήσαν, να πούμε, αρνητικά για μας.
Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά με τις τιμές της βενζίνης, του φυσικού αερίου, των τροφίμων, του ψωμιού που αυξάνονται καθημερινά. Θα το δούμε πολύ έντονα το επόμενο διάστημα, όταν για την επόμενη καλλιεργητική σεζόν δεν θα έχουμε λιπάσματα για να σπείρουμε τα χωράφια μας. Την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Biden, πώς την βλέπετε, κύριε Τσομπανίδη? Δεν θα σας απαντήσω εγώ. Απάντησαν οι Τούρκοι αντίε μου. Οι Τούρκοι είπαν ότι γίναμε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάψαμε πλέον να είμαστε προτεκτοράτο, πάψαμε να είμαστε και απικία και γίναμε κομμάτι του κράτους της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή απολέσαμε εθνική κυριαρχία, παραδώσαν το κράτος μας, παραδοθήκαμε ανεφόρων, υποστήλαμε τις σημαίες. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω την πίστη, αυτό το να ακολουθούν πιστά τις εντολές των Αμερικάνων, λες και είναι πικινοά. Σε αυτούς που λένε ότι τώρα με την Αλεξανδρούπολη που θα εγκατασταθούν οι Αμερικανοί θα προστατέψουν τα σύνορά μας, ότι μας έχουν χαρίσει 176 τάγκς, τι απαντάτε? Καταρχάς να υπενθυμίσω σε όλους ότι από τη στιγμή που έγινε η ναυτική βάση στην Αλεξανδρούπολη, η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον έναν από τους κύριους στόχους της Ρωσίας. Δηλαδή γίναμε αυτόματα στόχους. Από εκεί και πέρα ποιον προστατεύουν? Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Θέλουν να στέλνουν στρατό προς την Ουκρανία και αυτό ακριβώς, αυτό το ρόλο ακριβώς παίζει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν προστατεύουν κανέναν. Δεν έχουν στρατό εδώ πέρα ο οποίος να μας προστατεύει από την Τουρκία. Και φυσικά τη στάση της Τουρκίας, των Αμερικανών, τη γνωρίζουμε ακόμα από την εποχή της Κύπρου. Θεωρείτε ότι υπάρχει ελπίδα οι ελληνορωσικές σχέσεις να βελτιωθούν? Αυτό ακριβώς ήταν ο προβληματισμός μου και αυτό το έθεσα σε όλους τους αξιωματούχους με τους οποίους συναντήθηκα στη Ρωσία. Mm-hmm. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Υφυπουργό και με τον Πρόεδρο της Βουλής. Ότι στο χέρι μας είναι και ότι είναι σίγουροι ότι μετά τη λήξη του πολέμου θα πρέπει να εργαστούμε τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά. Ως πρόεδρος του ΑΚΕΛ, αλλά και από τη δική τους να πούμε, στο να ξανασυσφίξουμε τις σχέσεις σχεσιώνων, έτσι. Σχέσεις οι οποίες κάνονται στα βάθη των αιώνων. Και μιλάμε για μια ομόδοξη χώρα με την οποία είχαμε πάντοτε κάπως καλύτερες σχέσεις από ό,τι με όλους τους υπολείπους. Θα πρέπει ακριβώς όταν τελειώσει ο πόλεμος να ανασηκώσουμε τα μανίκια και να εργαστούμε σκληρά ώστε να ξαναφτιάξουμε τις σχέσεις που ο Μητσοτάκης για προσωπικά το ωφέλη διασάλεψε. Θεωρείτε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος σύντομα, διότι βλέπουμε τώρα τα αιτήματα Σουηδίας, Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, μετακινήσεις στρατευμάτων σε αυτές τις περιοχές από ό,τι άκουσα? Κάποτε θα τελειώσει, είτε είναι σε ένα μήνα, είτε είναι σε δύο μήνες, είτε είναι σε τρεις, είτε είναι σε ένα χρόνο. Κάποια στιγμή όλοι οι πόλεμοι κάποτε σταματάνε. Μετά από ένα παγκόσμιο όμως. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Αν θα μπορούσαν, να είστε σίγουροι ότι θα το είχαν κάνει. Δεν θα τολμούσαν ούτε οι Αμερικανοί ούτε κανένας άλλος να στραφεί εναντίον της Ρωσίας ανοιχτά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε στην ουσία παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι. Έχουμε πόλεμο δι' αντιπροσώπων. Βλέπουμε ότι στο Αζοφστόλ σήμερα συνελήφθησαν να πούμε Αμερικάνοι στρατηγοί, ένα αποστρατεία. Συνελήφθησαν άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων της Αμερικής. Στην ουσία έχουμε πόλεμο δια των αντιπροσώπων, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να γενικευτεί σε επίσημο επίπεδο και να βγουν να πούμε τα πυρηνικά των Αμερικάνων ή τα πυρηνικά των Ρώσων. Αυτό θα σήμαινε μερική καταστροφή της γης, έτσι. Η εικόνα τώρα στον Εύρο ποια είναι? Εγώ θα ρωτήσω, γιατί είστε ο μοναδικός από εκεί που μπορεί να... Ένα ξέφραγο αμπέλι. Έχουμε τεράστιες ροές λαθρομεταναστών. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι φαίνεται, το περιβόητο τείχος όχι μόνο δεν βελτίωσε την κατάσταση, εν αντιθέσει την έκανε ακόμα χειρότερη. Γιατί θα σας πω το εξής: τι γίνεται τώρα με αυτό το περιβόητο τείχος, το οποίο δεν καλύπτει όλη την έκταση των συνόρων του Εύρου, έτσι? Το λογικό θα ήταν όταν φτιάχνεις ένα τείχος να το ξεκινήσεις από πάνω, από εκεί που ξεκινάει ο Εύρος, και να καταλήξει ως τη θάλασσα. Εμείς όμως καλύπτουμε μόνο τα περάσματα. Αφού κλείσαμε τα περάσματα, αυτοί δημιουργήσαν άλλα περάσματα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε εγκλωβισμούς ανάμεσα στο ποτάμι στις νησίδες,
που δεν μπορούν να περάσουν από εδώ γιατί είναι του τείχους. Και τι κάνουμε, πάμε, τους παίρνουμε εμείς οι Frontex, οι ελληνικές δυνάμεις στην οροφυλακή, τους περισυλλέγουμε και τους φέρνουμε στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, προσέχουν τα σύνορά μας οι Αμερικανοί. Εντάξει. Κατά τα άλλα, προσέχουν τα σύνορά μας οι Αμερικανοί. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα έπρεπε να πούμε σε κάποια στιγμή να το δούμε όλοι μας σοβαρά. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Από τη στιγμή που είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, για μένα είναι αδιανόητο να δίνουμε πάνω από το 54% του ΑΕΠ μας για να αγοράζουμε οπλικά συστήματα και για τη φύλαξη των συνόρων μας. Είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τρόπους να διαφυλάξει τα σύνορά της. Βλέπουμε όμως το Μητσοτάκη να κάνει λόγο για τα F-35, για την αγορά F-35 τώρα που πήγε στον Biden. Τα F-35 που έχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Καταρχάς είναι ένα επιθετικό όπλο, εκτός αν σχεδιάζουμε να κάνουμε επίθεση στην Τουρκία. Και δεύτερον, είναι ένα όπλο το οποίο το ξεκίνημά του στη συμπαραγωγή, μέχρι που αποβλήθηκε για τους S-400, ήταν και η Τουρκία. Άρα η Τουρκία γνωρίζει και τα μέτρα αλλά και τα αντίμετρα αυτού του όπλου. Δηλαδή γνωρίζει τα πάντα και μπορεί όταν έχει τα αντίμετρα να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον άλλον που κατέχει το ίδιο όπλο με αυτούς. Θεωρώ ότι είναι προβληματική η αγορά των F-35. Τώρα ο Ερντογάν τι ρόλο παίζει, από τη μία με τη Ρωσία, από την άλλη με την Αμερική. Το ρόλο που πιστεύω ότι πρέπει σε μία βάρκα. Μια βάρκα σε δύο πόδια. Πιστεύω ότι αυτόν τον ρόλο θα έπρεπε να είχαμε παίξει εμείς από την αρχή, να παίξουμε το ρόλο του ειρηνοποιού, να παίξουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή και όχι να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι γίναμε εχθρική χώρα απέναντι στη Ρωσία, στέλνοντας οπλισμό, κλείνοντας τον αέριο χώρο στα ρωσικά αεροσκάφη, αλλά και απελάβοντας τους 12 Ρώσους διπλωμάτες. Και φυσικά βλέπουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθημερινά να προκαλεί, να ερεθίζει τους Ρώσους και να μιλάει για μεγαλύτερες, για όλο και μεγαλύτερες κυρώσεις. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ένα μένος, βλέπουμε μια αιμονή, βλέπουμε μια ψυχιατρική κατάσταση σε όλες αυτές τις κινήσεις του Πρωθυπουργού. Κινήσεις οι οποίες βλάπτουν τη χώρα μας, έτσι, και το βλέπουμε καθημερινά το ότι βλάπτουν τη χώρα. Τις συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά. Τις βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων, τις βλέπουμε στις τιμές των τροφίμων, τις βλέπουμε ακόμα και στον τουρισμό. Χάσαμε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες οι οποίοι ερχόταν από τη Ρωσία. Τουρίστες τους οποίους τους είχαμε ανάγκη για να ανακάμψει η οικονομία μας από τα παράλογα lockdown πάλι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτής της καταστροφικής κυβέρνησης. Που έχει ρημάξει, που έχει καταστρέψει, που έχει λαϊτήσει αυτόν τον τόπο. Όσον αφορά τώρα τον κτηνοτροφικό τομέα, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Όπως όλοι οι άλλοι τομείς, μαύρα χάλια. Και αυτό πάλι οφείλεται στις καταστροφικές πολιτικές Μητσοτάκη. Οι ζωοτροφές, οι οποίες ήταν επί το πλείστον εισαγόμενες από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, έχουν φτάσει πάνω από το διπλάσιο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ανεβεί, να πούμε, κατά πολύ το κόστος παραγωγής. Άρα σημαίνει ότι είναι μη βιώσιμη εκμετάλλευση. Βλέπουμε καθημερινώς να σφάζονται και να πουλούνται κοπάδια. Σε λίγο καιρό, πρόβατα και αγελάδες θα βλέπουμε μόνο στους ζωολογικούς κήπους. Οπότε μιλάμε για άλλη μια φορά για μια επερχόμενη επισιτιστική κρίση. Επισιτιστική κρίση η οποία δημιουργήθηκε ακριβώς από αυτήν την αιμονική συμπεριφορά του Πρωθυπουργού να στραφεί απέναντι στην Ρωσία και στον πρόεδρο Πούτιν. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πάρει και κάποια μέτρα ώστε να ανταπεξέλθουμε. Θα μου πείτε πώς θα γίνει. Αφού εμείς τα προκαλούμε, θα πάρουμε και μέτρα. Βαδίζουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει καμία πολιτική. Δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Πήγε τώρα στην Αμερική να κάνει τι, να πει ότι θα αγοράσει F-35. Ποια ήταν η απάντηση του Biden όταν του μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα? Ούτε μία. Δεν υπήρξε καν απάντηση από τον Biden, ο οποίος εμφανίστηκε με την γραβάτα του Terence Quick, με την ελληνική σημαία, τη γραβάτα που ζήτησε από τον Terence Quick και του είχε δώσει τότε ο Terence Quick ως υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό είναι για την ιστορία, για να μάθουμε γιατί μας είπαν πολλά για αυτή τη γραβάτα του Biden, την περιβόητη γραβάτα με την ελληνική σημαία. Ήταν η γραβάτα που φορούσε ο Terence Quick. Άλλοι φοράν γραβάτα, άλλοι δεν φοράνε γραβάτα, τέλος πάντων. Επικοινωνιακά παιχνίδια είναι αυτά. Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε, κύριε. Είναι ότι είτε με γραβάτες, είτε χωρίς γραβάτες, είτε αυτοί είτε οι προηγούμενοι, βγάλαν στην ουσία
και τις γραβάτες και φοράσαν κολάρα σαν καλά πεκινουά και στην ουσία γίναν υποχείρια των Αμερικάνων. Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, κύριε Σομπανίδη. Εύχομαι να τελειώσουν τα πάντα σύντομα. Mm-hmm. Εύχομαι να λογικευθούν όλες αυτές οι κυβερνήσεις οι οποίες παίρνουν διαταγές εκ των άνωθεν από αυτούς τους οποίους αποκαλούμε νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, να αποκατασταθούν οι καλές σχέσεις με τη Ρωσία, ώστε να αποφύγουμε επιστημιστική κρίση, φτώχεια και πείνα εφάμιλη με αυτή του 1942-1943. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και να τα ξαναπούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Ήταν η εκπομπή Με Άποψη. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 9. Μέχρι τότε να είστε καλά.